Έχει μια ηλεκτρική. Δεν πρόκειται να μαζέψουμε ούτε ένα από αυτά. Ορίστε. Αυτό σε πόση ώρα 100% το ζημιά. Ναι. Τι ώρα ξεκίνησε? Ξεκίνησε περίπου στις 3 η ώρα. Ναι. Και το ρίξε σε 2, περίπου μισή ώρα και άλλη μία στις 4. Αυτό τώρα είναι κερασιά, έτσι. Αυτό είναι αχλαδιά. Αχλαδιά. Έχουν γίνει δηλαδή μεγαλύτερη ζημιά στα κεράσια και στα χλάδια. Ναι, ναι, ναι. Ήταν το μέγεθος μεγαλύτερο και φαίνεται η ζημιά. Όχι ότι είναι περισσότερη, ναι, φαίνεται η ζημιά σε αυτά. Και... γιατί είναι μεγάλος ο καρπός. Στο κεράσι και στην αχλαδιά. Σε όλα έχει γίνει ζημιά, αλλά αυτή φαίνεται η ζημιά. Ναι, ναι. Έχει ξαναρίξει τέτοια εποχή? Όχι, 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 όχι τόσο, τόσο χαλάζει πρώτη φορά είδαμε. Εδώ στο χωριό μας τουλάχιστον, εγώ δεν έχω ξαναδεί. Με 60 χρονών δεν έχω ξαναδεί τέτοια ζημιά. Και μιλάμε για εκτάσεις τεράστιες. Για εκτάσεις τεράστιες εδώ, ναι, βεβαίως. Εκτάσεις, τεράστιες. Και για ολική καταστροφή. Για ολική. Όπως λέμε, ναι, 100% είναι η ζημιά. Μάλιστα. Δεν υπάρχει ένα καλό, ένα, ούτε ένα. Μάλιστα. Έριξε το πρώτο, έριξε και τη ώρα και το δεύτερο τα κατάστρεψε. Μάλιστα. Και τώρα βλέπουμε συνεχίζει. Έτσι ακούμε και. Ναι, μπορεί να ξαναρίξει. Ναι, μπορεί να ξαναρίξει. Από την τάκα είμαστε. Δεν υπάρχει αχλάδι το οποίο να μην έχει πάνω τουλάχιστον, τουλάχιστον 10 χτυπήματα. Να μην σου πω παραπάνω. Αν μου πας όλα τα αχλάδια και τα μήλα. Και ειδικά το αχλάδι που είναι και πιο προχωρημένο ο καρπός. Όπως προχωρημένος ο καρπός είναι και στα κεράσια. Αυτά που βλέπω εδώ που αυτή τη στιγμή είναι κεράσια, δηλαδή σε 20 μέρες θα είχαμε συγκομιδή εδώ. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι μπορούν να γίνει συγκομιδή μετά από αυτά τα χτυπήματα. Ποιες καλλιέργειες έχουν πληγεί? Καταρχήν κεράσια, αχλάδια, μήλα, πατάτες, τις οποίες λόγω της έντονης βροχόπτωσης έχουμε κάτω, είναι ο παρατόσπορος κινδυνεύει να σαπίσει και αύριο Κυριακή κάνει μέχρι το μεσημέρι έντονη ζέστη. Σκόρδα, ντομάτες, όσοι έχουν φυτέψει ντομάτες, όσοι. Μιλάμε για τον κάμπο ποιας περιοχής? Είναι ο κάμπος της Μανθηρίας εδώ, δίπλα μας είναι το βουνό, δίπλα μας είναι η Κερατσίτσα, είναι το Καμάρι. Κάνδαλος. Λοιπόν, αυτά εδώ γύρω είναι περίπου φαίνεται το επίκεντρο της ζημιάς. Είναι η κοιλίδα του Χαλαζού. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση εσείς να καταφέρετε να κάνετε συγκομιδή και να πουλήσετε προϊόν έτσι όπως είναι τα πράγματα από ό,τι καταλαβαίνουμε? Με αυτό που βλέπουμε, ναι, με αυτό που βλέπουμε δεν νομίζω. Άλιστα. Βέβαια θα αναγκαστούμε να καλλιεργήσουμε τα δέντρα μας διότι δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι. Γιατί αυτό αύριο οπωσδήποτε πρέπει να μπούμε και να κάνουμε προστασία και στο δέντρο και σε τυχόν καρπό που να μην έχει χτυπηθεί ή έχει τα λιγότερα χτυπήματα. Εξαρτιόμαστε εμείς από το αγροτικό μας εισόδημα. Αυτό και πρέπει να μας προσέξουμε. Να δώσουμε σημασία στο επαγγελμά μας για να μπορέσουμε και εμείς να κρατηθούμε εδώ στο χωριό. Προς τα χλάδια και στο χωριό. Στην πατάτα δεν φαίνεται ούτε στομάτα. Ήρθανε μετά από 17 μέρες. Έχει πληγεί μιλιές αχλαδιές. Στις πατάτες πλημμύρες. Ορίστε, του λέει φουντός. Έχει πειράσει και σκόρδα και ό,τι έχουν κρατήσει. Το ίδιο και το είχε διφορείς. Ξαναβγάλει. Το πατάτα είχε μείνει εγώ. Είναι δυνατή χαλαζόπτωση. Πολύ δυνατή. Αυτή δύο φορές. Για να μην σα πείσω. Ότι έγινε γύρω στις 2 η ώρα, περίπου. Θα συνεχίσει κανονικά. Δύο φορές πολύ δυνατή χρονιά. Το δέντρο, δεν υπάρχει για το δέντρο, γιατί άμα αυτό του μίλα στο στρέμμα. Πόσο βγάλει κανονικά? Μπορεί να βγάλει και 4, μπορεί να βγάλει και 2. Αλλά αυτό σου λέει, εγώ σου βάλα τα ρήπα 3,5. Από εκεί και πέρα δεν με ενδιαφέρει πόσο θα βγάλει. Και αν έχει 100% ζημιά, εγώ σου αποζημίω το 75. Δηλαδή αντί για 3,5 τόνου θα μου αποζημιώσει 2. Εγώ σου έχω 4. Εξάλλου στι νέε καλλιέργειε όπω είναι αυτέ εδώ π.χ. Γιατί είναι καινούργιες φυτές αυτές, οι οποίες είναι πυκνές φυτεύσεις, έχουν μεγαλύτερες παραγωγές, μεγαλύτερα έξοδα, κοστολόγια, αρχικά. Λοιπόν, δεν αποζημιώνουν, αποζημιώνουν ένα στρέμμα, όχι ένα δέντρο. Ένα στρέμμα, όπως είπε, μου σχαρή, ας πούμε 2.000 πόσο το στρέμμα. 3,5 τόνους αποζημιώνουν. Αλλά το 75% σε 100% ζημιά. Δηλαδή, αν μου βγάλει εμένα 70% ζημιά. Από 50. Όχι, το 40. Αν σου βγάλει 40% ζημιά, δεν παίρνει τίποτα. Βέβαια, η ταρήφα του στη χρέωση είναι κανονική. Δεν αλλάζει. Όχι. Δεν έχουμε εκπτώσει εκεί πέρα. Σαν πρόεδρος της κοινότητας του χωριού μας, Μανθηρέας, εγώ είμαι 52 χρονών, πρώτη φορά βλέπω τέτοια καταστροφή που έχει γίνει από το χαλάζι. Έχει γίνει 100% ολοκληρωτική καταστροφή στα οπωροφόρα δέντρα, στις πατάτες, γενικά.
Απαιτούμε από το ΕΛΓΑ μία άμεση η εκτίμηση της ζημιάς, γιατί οι αγρότες εδώ του χωριού μας εξαρτώνται μόνο από τα αγροτικά προϊόντα που παράγουν για να επιβιώσουν στη ζωή τους. Αυτά ήθελα να πω, δεν ήθελα να πω τίποτα παραπάνω. Εύχομαι, ας πούμε, ο ΕΛΓΑ αμέσως να έρθει να εκτιμήσει τη ζημιά που έχει κάνει το χαλάκι. Τι έχει γίνει, θα έρθει μετά ο ΕΛΓΑ σε 20 μέρες, σε ένα μήνα και θα μας πει δεν είχαν οι αχλαδιές. Γιατί αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Δεν έρθει τώρα να το δει. Θα μου πει δεν είχαν οι αχλαδιές μετά. Να έρθει τώρα να το δει. Αύριο, μεθαύριο, να έρθει να το δει, αύριο. Δεν πληρώνουμε, είναι αχλάδι αυτό, θα μου πει δεν είχα παραγωγή. Έτσι μου λένε. Αυτό θα τα βγει επάνω. Είναι αχλάδι αυτό, να βγει στην παραγωγή μεθαύριο. Μετά από 3 ώρες είναι εδώ το χαλάκι. Κοίταξε. Κοίταξε εδώ πάνω το δέντρο. Βρισκόμαστε εδώ πέρα στην ευρύτερη περιοχή της Πτεγέας. Δεν βρισκόμαστε για καλό, βρισκόμαστε γιατί πριν από λίγο είχαμε μια έντονη χαλαζόπτωση και μάλιστα σε δύο φάσεις. Τα δέντρα τώρα είναι στη φάση που έχουν δέσει καρπό και η ζημιά είναι πράγματι τεράστια. Είναι το πρόβλημα των αγροτών αυτό, γι' αυτό τα αγροτικά, οι αγρότες εξαρτάται από τον καιρό και από τον Θεό. Εμείς πάντως από την πρώτη στιγμή είμαστε εδώ πέρα. Έχουμε μιλήσει ήδη με τον διευθυντή ΕΛΓΑ της Τρίπολης, τον κύριο Αγγελόπουλο, ο οποίος και αυτός έρχεται εδώ σήμερα, για να γίνουν άμεσα οι ενέργειες, για να μπορέσουν να ικανοποιηθούν όσο είναι δυνατόν, γιατί ποτέ δεν μπορεί να ικανοποιηθεί τώρα η παραγωγή, αλλά όσο είναι δυνατόν, πιο νωρίς και σε μεγαλύτερα ποσοστά. Ας ευχηθούμε να μην συμβαίνουν τέτοια πράγματα, γιατί οι ταλέποροι αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν κάθε μέρα στη γη θέλουν να ανταμυφθούν και αυτά τα απρόπτα σίγουρα δημιουργούν άσχημες καταστάσεις. Οι αγρότες πάντως διαμαρτύρονται, επισημαίνουν. Είναι δικαιολογημένα, είναι πικραμένοι αυτή τη στιγμή, είναι στενοχωρημένοι γιατί βλέπουν τη σοδειά του αντί να οριμάσει, να έχει πέσει στη γη κάτω και να σαπίζει. Αλλά και εμείς από την πρώτη στιγμή είμαστε εδώ πέρα κοντά τους, όπως θα είμαστε πάντα, και κοιτάζουμε όσο γίνεται πιο νωρίς να έρθουν οι υπηρεσίες να κάνουν την σχετική εκτίμηση για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Από ό,τι φαίνεται, οι ζημιές είναι σημαντικές. Δεν ξέρουμε ακριβώς τώρα την έκταση. Αυτό θα γίνει τις επόμενες μέρες. Θα κάνουμε επισημάνσεις και θα προσδιορίσουμε την περιοχή που έχει πληγεί. Οι ζημιές είναι μεγάλες, όλες οι καλλιέργειες που επλήγησαν. Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι να η παραγωγή θα πρέπει να κάνει δηλώσεις ζημιάς. Έτσι θα κάνει ανταποκριτές της αναγγελία. Με σημερινή ημερομηνία. Η προθεσμία είναι 15 μέρες. Κάνει δηλώσεις ζημιάς και από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε εμείς τη διαδικασία με επισημάνσεις και συνέχεια με εκτιμήσεις. Το βασικό θέμα που θέτουν οι παραγωγοί εδώ είναι ότι όταν έρχονται οι γεωπόνοι, ότι καθυστερούν και δεν έρχονται άμεσα και δεν εκτιμούν σωστά τις ζημιές και λένε ότι δεν υπάρχει παραγωγή και αυτό. Δεν υφίσταται τέτοιο θέμα, και τα μήλα και τα χλάδια φαίνεται αν είχαν παραγωγή, αν δεν είχαν, έστω και αν δεν έχει μείνει τίποτα επάνω. Συνεπώς δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όχι βέβαια, όχι. Εγώ θα μείνω σε μία δήλωση του Περιφερειακού Διευθυντή του ΕΛΓΑ, του κυρίου Αγγελόπουλου, ότι οι ζημιές είναι μεγάλες και πρέπει να δοθούν στους παραγωγούς. Βρισκόμαστε σε άσχημες οικονομικές συνθήκες και ευελπιστώ αυτό να ανταποκριθεί στην πραγματικότητα, στις δηλώσεις τις οποίες θα πάρουν οι παραγωγοί.